κατάψυξη χώρα για τρίτη μέρα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Κίμη, Αλόνισος και Σκόπελος. Χωρίς ηλεκτροδότηση πολλές περιοχές. Ήταν πρωτοφανές το κύμα κακοκαιρίας, λέει η πολιτική ηγεσία στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Νέα επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη. Απόγνωση και απελπισία στη Μόρια. Θαύτηκαν στο χιόνι πρόσφυγες. Σφαλιάρα από την Κομισιόν. Επιρρύπτει ευθύνες στη χώρα μας για την απελπιστική κατάσταση. Τουρκικές νάρκες στο παραπέντε της Γενέβης. Η Τουρκία εμένει στο θέμα των εγγυήσεων και ο Ακιντζή επαναφέρει αιτήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ενημέρωση Τσίπρα στους πολιτικούς αρχηγούς εν ώψη της διάσκευσης. Τι του είπαν εκείνοι. Ώρα 0 για αξιολόγηση και διαπραγμάτευση. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία επιστροφής των θεσμών στην Αθήνα. Μπαράζ επαφών ξεκινά ο Τσακαλώτος για να κλείσει η αξιολόγηση. Βίντεο σοκ. Τζιχαντιστές οπλίζουν το χέρι του παιδιού που εκτελεί εχμάλωτο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Τρίτη μέρα που βρίσκει τη χώρα σε κατάψυξη και την Αλόνισο, τη Σκόπελο και το Δήμο Κίμης και Αλιβερίου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το έλεος του χιονιά είναι πολλά χωριά που είναι αποκλεισμένα, με το χιόνι να φτάνει και τα 2 μέτρα, ενώ έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. Προβλήματα υπάρχουν και στη Λίμνο, τη Λέσβο αλλά και την Κρήτη, ενώ το θερμόμετρο στη Φλόρινα άγγιξε τους μείον 20 βαθμούς. Οι μετεωρολόγοι ωστόσο μιλούν για νέο κύμα κακοκαιρίας με χιόνια και παγετό. Η Εύβοια, οι Σποράδες και ο Δήμος Κίμης επλήγησαν περισσότερο από το χιονιά, με τις αρχές των νησιών να βρίσκονται επιποδώς εν αναμονή νέων χιονοπτώσεων. Στην περιοχή της Κίμης, όπου το χιόνι έφτασε ακόμη και τα 2,5 μέτρα, αποκλεισμένα παραμένουν τουλάχιστον 10 χωριά, με σοβαρά προβλήματα τόσο στην υδροδότηση όσο και στην ηλεκτροδότηση. Το ρεύμα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και το νερό τώρα έχει μειωθεί αρκετά από χτες. Ως αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο δυσκολότερη έτσι, σχετικά σε παρένθεση επιβίωση μας. Χθες είχε φτάσει μέχρι τη θάλασσα στις βάρκες 40-45 πόντους στο χιόνι και ειδικά τα προβλήματα εντείνονται όσο ανεβαίνουμε προς τα βόρεια. Ειδικά η Κίμη είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Τα παράθυρα αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, τα καθαρίζουν για να μπορεί να μπει φως μέσα στα σπίτια. Χαρακτηριστικό είναι πως για τη μετάβαση ενός γιατρού και 2 νοσηλευτών στο νοσοκομείο χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Η κατάσταση είναι όπως τη βλέπετε. Όλο το βράδυ χιόνιζε και τώρα το πρωί πριν από λίγο σταμάτησε. Παραμένει δύσκολη, τα μηχανήματα κάποια δούλεψαν όλη τη νύχτα. Όλη όμως η δύναμη έχει ξεκινήσει από το πρωί και δουλεύει, επιχειρεί. Πλησιάζουμε τώρα να ανοίξουμε την Κίμη. Επίσης δουλεύεται και η περιοχή, ο δρόμος προς τις Κονίστρες. Όλα τα σημαντικά μέτωπα τα έχουμε πιάσει. Και περιμένουμε. Υπομονή, άνθρωποι προσπαθούν. Σε λίγες ώρες ελπίζουμε να έχουμε ακόμη περισσότερες διανοίξεις και απεγκλωβισμένα σημεία. Ο Περιφερειάρχης Θεραίας Ελλάδος Κώστας Μπακογιάννης γνωστοποίησε πως ο στρατός έχει στείλει 6 μηχανήματα για να βοηθήσουν στη διάνοιξη του οδικού δικτύου μαζί με εκείνα της περιφέρειας και των Δήμων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μηχανήματα της περιφέρειας, του Δήμου αλλά και μηχανήματα του στρατού που μας συνδράμουν κινούνται στην περιοχή από την πρώτη στιγμή. Είμαστε εκεί, είμαστε παρόντες. Αποκλεισμένο για τρίτη μέρα παραμένει και το νησί της Κύρου, καθώς το πλοίο που το συνδέει με την Κίμη στην Εύβοια δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο. Τεράστιες είναι οι δυσκολίες και στα νησιά της Σκοπέλου και της Αλονίσου, όπου το χιόνι ξεπερνά το 1 μέτρο. Οι περίπου 2.800 μόνιμοι κάτοικοι στην Αλόνισο παραμένουν χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο, αφού από τις χιονοπτώσεις περισσότερα από 100 δέντρα έπεσαν πάνω σε κολόνες ΔΕΗ, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ωστόσο, αναμένονται συνεργεία για την αποκατάσταση. Μέσα το χωριό μας έχει 80 πόντους χιόνι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παγωνιά και το κρυστάλλωμα των δρόμων που έχουν γίνει διάνοιξη. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Έχουμε να ζήσουμε τέτοιες μέρες από το 87 και ίσως είναι και χειρότερα αυτή τη στιγμή. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης παραμένει και Σκόπελος, με τον αντιδήμαρχο του νησιού να εκφράζει την ελπίδα ότι θα ανοίξουν όλοι οι επαρχιακοί δρόμοι εν αναμονή πλοίου από το Βόλο που θα μεταφέρει ειδικό εκχιονιστικό μηχάνημα. Προβλήματα έχουν και τα Χανιά, αφού λόγω του παγετού δεν πραγματοποιήθηκαν οι 2 προγραμματισμένες πτήσεις από τον αερολιμένα Ιωάννης Δασκαλογιάννης προς την Αθήνα. Οι δρόμοι έχουν κλείσει, ναι, από το πρωί. Το μεσάνυχτα από τις 4 που έχει αρχίσει, γκρέιντερ ήρθαν μόνο το μεσημέρι. Λίγο καθάρισα λίγο εδώ τους δρόμους, αλλά το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται ξαναδυσκολεύει, ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Λασίθι, όπου παραμένουν αποκλεισμένα χωριά και οικισμοί. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα χωριά Ζένια, Αμύγδαλη, Μέσα Ποταμή και Έξω Ποταμή. Δεν έχει έρθει κρέτος μόνο στο κεντρικό δρόμο. Το ρεύμα είχε κοπεί, είχε έρθει τεχνικός
δώσουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το φτιάξουν, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Οι δρόμοι, κάποιοι ιδιώτες με τα τραχτέρια τους προσπάθησαν να ανοίξουν τους δρόμους. Οι κυκλοφορίες γίνονται μόνο από 4x4 τσεχωρίες με αλυσίδες. Χιόνια έπεσαν και στα ορεινά της Ρόδου, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις Σινούσες από τις χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Οι δρόμοι είναι, δεν μπορούμε να περάσει ο κόσμος, αυτοκίνητα κλειστράδια. Μένει ο κόσμος στα σπίτια. Αποφασίσαμε να βγάλουμε απόφαση να μην λειτουργήσουν τα σχολεία, ούτε το Δημοτικό Ολυμπιαγωγείο Γυμνάσιο. Η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων δεν είχε προηγούμενο. Σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για χιονοπτώσεις που είχε να δει ο τόπος πάνω από 30 χρόνια. Εξάλλου υπήρχε και μια ποικιλία έντονων καιρικών φαινομένων με θυελλώδεις ανέμους και βροχοπτώσεις που συνδυαστήκανε με έντονες χιονοπτώσεις. Σε γενικές γραμμές, η κρατική μηχανή, ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις. Παραμένουμε σε ετοιμότητα, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Κύρια επιδίωξη είναι να μείνουν οι κεντρικοί δρόμοι, οι εθνικές οδοί ανοιχτοί, οι δρόμοι που οδηγούν σε νοσοκομεία, οι άστεγοι και οι περιοχές οι απομονωμένες να μην μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την υποστήριξη που πρέπει να έχουν. Στο έλεος του χιονιού και της παγωνιάς βρίσκονται οι πρόσφυγες στα νησιά και ορισμένους καταβλισμούς της χώρας, παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υπουργού Γιάννη Μουζάλα ότι κανείς δεν ζει στο κρύο. Συγκλονιστικές είναι εικόνες με τις σκηνές ταμένες στο χιόνι και τους ανθρώπους να προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στο ψύχος και τα παγωμένα νερά. Ανεπαρκή χαρακτήρισε την κατάσταση στα κέντρα προσφύγων η Κομισιόν, ρίχνοντας την ευθύνη στην Αθήνα. Σκηνές σταμένες στο χιόνι και εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες εκτεθειμένοι σε θερμοκρασίες πολικές. Είναι εικόνες από τον προσφυγικό καταβλισμό της Μόρια στη Λέσβο. Ζώντας τον χιονιά σε αυτές τις συνθήκες, για τρίτο 24ωρο εκπέμπουν κραυγή αγωνίας. Γυναίκες, παιδιά και ευάλωτα άτομα, λίγο πιο τυχεροί, έχουν μεταφερθεί σε δύο μεγάλες σκηνές της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΙΕ που διαθέτουν σύστημα θέρμανσης. Οι υπόλοιποι παλεύουν να επιβιώσουν μέσα σε καλοκαιρινές σκηνές που έχουν χαθεί μέσα στο χιόνι και τον πάγο. Επιχειρούν να αποφύγουν τα χειρότερα με κουβέρτες, ανάβοντας φωτιές και με όποιον άλλο τρόπο μπορούν. Οι γιατροί χωρίς σύνορα με δελτίο τύπου κατηγορούν την κυβέρνηση για την απουσία σοβαρής προετοιμασίας για το χειμώνα, που δημιουργεί, όπως λένε, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των προσφύγων στα νησιά. Είμαστε εξοργισμένοι, καθώς βλέπουμε, παρά τις υποσχέσεις των ελληνικών αρχών σήμερα στη Λέσβο και τη Σάμο, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να είναι αβοήθητοι στο κρύο. Λιγότερα από μια εβδομάδα πριν, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας δήλωνε περιγράφοντας μια κατάσταση διαφορετική στα κέντρα προσφύγων εν ώψη του χιονιά. Το στοίχημα λοιπόν του ξεχειμονιάσματος κερδίθηκε. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι σε εξωτερική σκηνή, στο κρύο ή να μην είναι σε θερμενόμενο μέρος. Οι εικόνες από το hot spot της Λέσβου διαψεύδουν προφανώς τον Υπουργό, ενώ και ο Γιώργος Κυρίτσης, μιλώντας στο Sky, παραδέχθηκε το πρόβλημα. Αν είναι 1000, αν είναι 100, μπορεί στο ζήτημα το ηθικό ή στο ζήτημα της ανθρωπιάς να μην κάνει κάποια διαφορά, αλλά στο ζήτημα το διοικητικό έχει διαφορά. Δηλαδή, αν έχεις 10.000 ανθρώπους και κατόρθωσες κάπως να βολέψεις 9.000 και σου μείναν 1000 σε σκηνές, όσο και αν προσπαθείς να ενισχύσεις τις σκηνές με επιπλέον καλύματα και θερματικά σώματα, το πρόβλημα παραμένει. Αλλά πάντα προσπαθείς να κάνεις 10, θα καταφέρει στα 8. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μπερτό, κληθήσα να σχολιάσει, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ανεπαρκής και υπενθύμησε ότι η διασφάλιση των κατάλληλων συνθήκων υποδοχής, καθώς και η διαχείριση των προσφυγικών κέντρων στην Ελλάδα, είναι πρώτα απ' όλα ευθύνη των ελληνικών αρχών. Παραλατώνησε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση και κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τις ελληνικές αρχές οικονομικά και τεχνικά, και έχει ενημερώσει ήδη ότι είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία πρόσθετων χώρων υποδοχής. Πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε ο θάνατος μιας 77χρονης γυναίκας στην Κομωτινή από μαγκάλι. Η Νέα Δημοκρατία θύμισε παλαιότερες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, απέδωσε το τραγικό αυτό συμβάν στην ενεργειακή φτώχεια της χώρας.
Μνήμες το 2013, όταν δύο φοιτητές στη Λάρισα έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις από μαγκάλι, ξύπνησε ο θάνατος 77χρονη στην Κομωτινή από την ίδια αιτία, επαναφέροντας την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά πλέον με αντεστραμμένους ρόλους. Το 2013, ο Αλέξης Τσίπρας, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορούσε ως υπεύθυνη την πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ενώ και ο Πάνος Καμένος τότε μιλούσε για ηθικούς αυτούργους. Μας λέτε ότι σώσατε τη χώρα. Ποιον ακριβώς σώσατε και της κυβέρνησης? Σώσατε μήπως τα εκατομμύρια των ανέργων και των εξαθλειωμένων, τα χιλιάδες νοικοκυριά που διαβάζουμε σε εφημερίδες, οι μεγάλες πόλεις είναι χωρίς ρεύμα? Το 2013 χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα μας χωρίς ρεύμα. Μήπως σώσατε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας που πεθαίνουν από αναθυμιάσεις γιατί δεν έχουν να ζεσταθούν και βάζουν τα μαγκάλια? Το λέω ότι είναι ηθική ευτουργή. Σε αυτό το δράμα που ζει η πατρίδα μας, σε αυτήν την τραγωδία, και εδώ οδηγούμαστε κάθε μέρα σε ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία. Ενώ μπορούν να βρουν λύση, θέλουν να εξαθλιώσουν τους Έλληνες. Και η εξαθλίωση φτάνει πλέον στα όρια της επιβίωσης. Χθες χάσαμε τα παιδιά αυτά. Γιατί επέμενε η Τρόικα και ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών το πετρέλαιο θέρμανσης να το έχει σε τιμή δυσπρόσιτη για τους πολίτες της χώρας αυτής. Στο σήμερα, τρία χρόνια μετά, το τραγικό συμβάν της Κομωτινής επανέφερε την πολιτική κόντρα από την αντίθετη πλέον πλευρά. Το 2013 ο κύριος Ζαχαριάδης έγραφε «Θάνατος Μαγκάλι στην Ελλάδα το 2013. Τα ακούς γιαγιά?» Τώρα αντιπαρατέθηκε στο Twitter με τον Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή την υπόθεση της Κομωτινής. Λέω, δεν έχω αλλάξει γνώμη. Δεν έχω αλλάξει γνώμη. Θεωρώ ότι το 2017 και το 2016 και το 2015 και το 2013 σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης θα έπρεπε να υπάρχει ένα πιο ισχυρό δίκτυο προστασίας για τους φτωχούς και αδύναμους συμπατριώτες. Πρέπει να ακούσετε τον Κώστα Ζαχαριάδη το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε για τα μαγκάλια. Δεν έλεγε ένα συγγνώμη για όλες τις ανοησίες που έλεγαν. Κάνετε μικροπολιτική με τον ανθρώπινο πόνο σε τραγικά συμβάντα. Λυπάμαι για εσάς και το θεσμικό σας ρόλο. Εμείς κάνουμε μικροπολιτική με τον ανθρώπινο πόνο. Εσείς που μας χρεώνατε τους νεκρούς από τα μαγκάλια. Το 2013 και η Αυγή είχε πολιτικοποιήσει το θάνατο των φοιτητών, βάζοντας στο στόχαστρο και τα κανάλια. Οι αναθυμιάσεις των καναλιών ξανάπνιξαν τα θύματα του μνημονίου και της φτώχειας, που βρήκαν τραγικό θάνατο προχθές στη Λάρισα από το μαγκάλι με το οποίο προσπαθούσαν να ζεσταθούν. Η τραγωδία των φοιτητών που δεν είχαν χρήματα για να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης παρουσιάστηκε ως ατύχημα μεθυσμένων. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα και ενώ ένα νέο κύμα, ένα νέο μέτωπο κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα, να μιλήσουμε και να καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Καντερέ. Καλησπέρα κύριε Καντερέ, πώς θα εξελιχθούν λοιπόν τα καιρικά φαινόμενα από απόψε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Συγγνώμη και τους τηλεθεατές. Κοιτάξτε, πράγματι είναι σε μια έξαρση η κακοκαιρία αυτή που πλήττει από ημέρες στη χώρα μας. Καθώς πλέον έχει έρθει ένα χαμηλό, θα έλεγα, από τα νοτιοδυτικά, έτσι ώστε είναι τώρα μέσα στο Αιγαίο και συνδυάζεται πλέον με τις ψυχρές μάζες και τον αντικυκλώνα, με αποτέλεσμα να έχουμε χιονοπτώσεις πλέον σε όλες τις περιοχές, ακόμη και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οι οποίες θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Βέβαια, οι χαμηλές θερμοκρασίες παραμένουν. Παραμένει ο ολικός παγετός στην κεντρική και στην Βόρεια Ελλάδα θερμοκρασίες που φτάσαν και τους μείον 19 και μείον 20 βαθμούς. Αλλά και στον λεκανοπέδιο της Αττικής, πέρα από τη χιονόπτωση, θα συνεχιστεί το πολύ κρύο. Αυτή η κατάσταση δυστυχώς θα συνεχιστεί, θα έλεγε, Τετάρτη προς Πέμπτη. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από τα νοτιοδυτικά και μέσω της Μεσογείου θα έρθει να επηρεάσει τη χώρα μας. Και θα ήθελα να τονίσω ότι στις νότιες περιοχές και κυρίως στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σιγά σιγά θα το γυρίσει σε βροχές και καταιγίδες ο καιρός, με συνέπεια ίσως να δημιουργηθούν και προβλήματα από το λιώσιμο του χιονιού. Το χιόνι δύσκολα έρχεται, αλλά και δύσκολα φεύγει. Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά που θα έρθουν να μην δημιουργήσουν τέτοια φαινόμενα με το λιώσιμο του χιονιού. Πάντως η κακοκαιρία θα κρατήσει και αυτές τις ημέρες. Την Πέμπτη λίγο βελτιώνεται ο καιρός καθώς θα φύγει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Παρασκευή μάλιστα προς Σάββατο, ένα νέο ασθενέστερο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από τα δυτικά θα αρχίσει να μας επηρεάσει δίνοντας βροχές. Άρα η κακοκαιρία αυτή κρατάει σχεδόν όλες τις ημέρες,
με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από την Πέμπτη και την Παρασκευή, κάπως και να υποχωρεί κάπως το κρύο. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Καντερέ, επειδή να διακινδυνεύσουμε τα προγνωστικά σας μοντέλα, αν μπορείτε να μας δώσετε μία, να κάνετε μία πρόβλεψη. Τελειώνουμε τώρα με αυτά τα κύματα κακοκαιρίας, δηλαδή είναι αυτή η πιο ψυχρή στιγμή του φετινού χειμώνα ή θα έχουμε επανάληψη των φαινομένων? Ακούστε, κάνοντας μια πρόγνωση θα έλεγα, αλλά με στοιχεία κάποια, γιατί δεν μπορώ βέβαια να κάνω πρόγνωση όλο τον χρόνο, του είχα χαρακτηρίσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι, αυτή την περίοδο, για την επόμενη περίοδο. Θα σας πω αμέσως, θα βάλω μέσα και τη Δευτέρα και την Τρίτη τέτοια ψυχρή εισβολή που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν επαναλαμβάνεται κάθε τόσο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, αυτό το τετραήμερο θα είναι ίσως και το ψυχρότερο όχι μόνο του φετινού χειμώνα, αλλά και της χρονιάς. Mm-hmm. Γιατί μια ανάλογη τέτοια ψυχρή εισβολή είχαμε πριν από 15 χρόνια το 2002 και μια άλλη πιο χειρότερη το 1987. Άρα από τα στατιστικά στοιχεία δείχνει, χωρίς αυτό να είναι έτσι επιβεβαιωμένο με προγνωστικά στοιχεία, είναι δύσκολο να επανέλθει τόσο ψυχρή εισβολή που σάρωσε όλη την Ευρώπη και ήρθαν θερμοκρασίες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες να έρχονται έτσι σε τόσο χαμηλά επίπεδα για τη χώρα μας. Θα έλεγα ότι αυτή η κακοκαιρία είναι η κακοκαιρία της χρονιάς. Βεβαίως, και μην ξεχνούμε ότι στην Ευρώπη θρυνούμε πολλούς νεκρούς από το δρυμμή κύμα ψύχους που πλήττει πολλές χώρες. Τώρα βέβαια την Εύβοια, τις Ποράδες και την Κρήτη. Εκεί θέλω να διακινδυνεύσει, μην τυχόν υπάρχουν και προβλήματα από τις βροχές. Και ενώ η Δυτική Ελλάδα και θα έλεγα και η Βόρεια Ελλάδα είναι τέτοια τα συστήματα που δεν χτυπήθηκε ιδιαίτερα. Ενώ οι αποψινές συνθήκες δείχνουν ότι θα έχουμε καλή χιονόπτωση στο ηλεκτρονοπέδιο της Αττικής. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν άσπρη μέρα, αυτό που περιμέναμε τόσο καιρό, γιατί ήδη χιονίζει σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Την βλέπουμε τώρα, τα άλλα είναι. Και εδώ που, στο Μαρούσι που είναι το Blue Sky. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καντερέ, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, αυτή η κακοκαιρία έγινε άλλη μία αφορμή για να ξεσπάσει μία έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και τον τρόπο που αυτό χειρίζεται τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Να καλωσορίσω λοιπόν στο στούντιο του Blue Sky τον Λευτέρη Σκιαδά και τον Γιώργο Ευγενίδη, καλούς συναδέρφους και φίλους, για να δούμε το σημείο που βρισκόμαστε. Γιώργο, θα ξεκινήσω από σένα και για να βάλω στο κλίμα και τον κύριο Σκιαδά που τον καθυστέρησε λίγο ο χιονιάς. Παρακολουθήσαμε στα βίντεο, κύριε Σκιαδά, νωρίτερα όλη αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, τόσο για τον τρόπο και τις συνθήκες που διαβίουν οι πρόσφυγες σε συγκεκριμένους καταβλισμούς, πνιγμένοι στο χιόνι, όσο και το πώς αντιδράει η κυβέρνηση στο ζήτημα των θανάτων από μαγκάλια στην προσπάθεια ορισμένων συνανθρώπων μας να προστατευτούν από το δρυμμή ψύχος. Γιώργο, αυτό το οποίο, για να ξεκινήσω από σένα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μάλλον εισπράττει τα επίχειρα των επιλογών της ως αντιπολίτευση. Έχεις δίκιο, Λίνα. Καλησπέρα και σε εσένα και στους τηλεθεατές μας. Συγκρατώ από το βίντεο που είδαμε πριν από λίγο μία αναφορά από εκείνο το πρωτοσέλιδο της Αυγής το 2013, όπου γινόταν λόγος για τα θύματα του μνημονίου. Αυτά ήταν τα θύματα επιμνημονίου της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Σήμερα, επί του τρίτου και αριστερού μνημονίου, δεν έχουμε ακριβώς θύματα αυτού του μνημονίου. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν λόγω της έλλειψης ενεργειακών πόρων, όπως λίγο πολύ μας λένε οι κυβερνώντες. Τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Η κυβέρνηση βρίσκει διαρκώς τα μεγάλα λόγια τα οποία είπε Πολάκης και με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία μπροστά της. Η κυβέρνηση το τέρας του λαϊκισμού το εξέθρεψε, το τάισε και συνέδραμε στη γιγάντωσή του. Τώρα οι κυβερνώντες λοιπόν βρίσκουν όλα όσα έχουν πει μπροστά τους με έναν πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο για αυτούς τρόπο. Και αυτό μας διδάσκει πως πρέπει να είμαστε ιδίως σε καταστάσεις κρίσεων πάρα πολύ εγκρατείς ως προς το τι λέμε, πολλό δε μάλλον όταν η συζήτηση αφορά θύματα και νεκρούς. Και δεν ισχύει μόνο το ίδιο για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία βρέθηκαν σήμερα εκτεθειμένα, όπως ας πούμε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Ζαχαριάδης, ή ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος έκανε παλιά δηλώσεις, ή ο κύριος Ξιδάκης, ή ο κύριος Κυρίτσης ο ίδιος. Ισχύει και για τους συγκυβερνώντες ΑΝΕΛ, οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, σε αντίστοιχες πολύ δύσκολες περιπτώσεις για τον κρατικό μηχανισμό, και δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι αυτή η κατάσταση σήμερα είναι εύκολη. Καθ' άλλο, ποτέ καμία τέτοια κατάσταση δεν είναι εύκολη στη διαχείριση.
της. Αλλά το βρίσκουν μπροστά τους με έναν τρόπο που παραπέμπει ξεκάθαρα σε τραγική ειρωνία. Μιλούσαν με πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς να γνωρίζουν τι θα τους ξημερώσει. Με υψηλούς τόνους κατάκρισης. Τώρα, κύριε Σκιαδά, ένα από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν και μας απασχολούν από χθες και σε όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας είναι και το άδειασμα που υπέστη η κυβέρνηση από την Κομισιόν αναφορικά με τις συνθήκες στη Μόρια. Βέβαια, αναμενόμενο, διότι η έλλειψη θεσμικού πλαισίου δεν λιάζει πλέον τους πρόσφυγες, αλλά τους έχει θέσει σε κίνδυνο. Και αυτό θα έπρεπε να το σκεφτούν πριν. Διότι είναι μεγάλος ο αριθμός, ελάχιστα τα κονδύλια, ανύπαρκτες οι υποδομές και προπαντός υπάρχει τεράστια έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την προστασία τους. Βέβαια, έτσι, τα κονδύλια, να θυμίσουμε ότι τα λαμβάνουν απευθείας οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες και τα διαχειρίζονται. Εδώ έχουμε εντός της πόλεως των Αθηνών πανάκριβους υπαλλήλους, ανθρώπους που πληρώνονται με απίστευτα ποσά, και έχουμε στην περιφέρεια ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Mm-hmm. Και αυτό που βλέπετε είναι το ελάχιστο. Διότι το μέγιστο θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι οι σκηνές που υπάρχουν ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα υγείας, ξέρουμε ότι οι συνθήκες στις οποίες διαβίουν δεν είναι ανθρώπινες. Και όλα αυτά γιατί θέλαμε εδώ τόσους ανθρώπους. Δεν ήταν δυνατόν. Όσοι λοιπόν προέβλεψαν, νομίζω ότι θα πέσουν μέσα ότι αυτό θα εξελιχθεί σε ανθρώπινο δράμα. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Λίνα, αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άκουγα το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Sky έναν εκπρόσωπο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν καταγγείλει πολλάκι στην κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές. Ο οποίος έλεγε ότι πράγματι εδώ και πολλές ημέρες είναι οξύ το πρόβλημα, διότι δεν είναι επειδή χιόνισε τις δύο τελευταίες μέρες. Έτσι, έχουν δρυμή κρύο τις όλες τις προηγούμενες ημέρες. Τον ρώταγε λοιπόν η δημοσιογράφος και πώς θερμαίνονται αυτοί οι άνθρωποι, και έλεγε ο άνθρωπος. Είναι πολλοί οι οποίοι μετέρχονται ήδη αμέσως, έχουν βάλει ας πούμε σε τενεκέδες φωτιά προκειμένου να μπορέσουν να ζεσταθούν. Και είναι και πολλοί άλλοι οι οποίοι δεν έχουν τρόπο να ζεσταθούν και απλώς κάθονται μέσα στα χιονισμένα sleeping bags μέσα στις σκηνές, προκειμένου να προστατευτούν από την επέλαση του χιονιά. Όλη αυτή η εικόνα λοιπόν είναι πραγματικά μια αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Διότι η κυβέρνηση είχε τη σαφή επιλογή είτε να διαμορφώσει κλειστούς χώρους για την φύλαξη αυτών των ανθρώπων, είτε να προσπαθήσει να τους μεταφέρει στην ενδοχώρα. Και αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Μουζάλα σήμερα το απόγευμα στη Βουλή, να προσπαθήσει επί της ουσίας να φορτώσει την ευθύνη για το φιάσκο με τους 2.000 ανθρώπους εκτεθειμένους στο ψύχος στη Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι το οποίο είναι μικροπολιτική και δεν μπορεί να γίνεται με τόσους ανθρώπους παγωμένους. Δεν επιτρέπεται. Για να θυμίσουμε και τα προηγούμενα και να συνδέσουμε τα γεγονότα, πριν από δύο μέρες νομίζω ο κύριος Μουζάλας ήταν που είχε δεσμευτεί ότι κανένας πρόσφυγας δεν θα είναι εκτεθειμένος στην Ήπεθρο και δεν θα υποστεί αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες με την επέλαση του χιονιά. Νομίζω ότι τον διαψεύδει ήδη για επιπραγματικότητα. Και ένα άλλο ζήτημα, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, κύριε Σκιαδά, είναι αυτά τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας ή κράτησης, τα οποία υπήρχαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, λειτουργούν αυτή την ώρα, αξιοποιούνται για να στεγάσουν τους ανθρώπους που είναι στο χιόνι και σαπίζουν στη βροχή? Όσα μπόρεσαν να ξαναβάλουν μπροστά λειτουργούν. Διότι το μεγάλο έγκλημα ήταν ότι τα σταμάτησαν. Ταυτόχρονα όμως σταμάτησαν και όποιες υποδομές υπήρχαν και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα νέο καθεστώς. Το καθεστώς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε πραγματική εικόνα, γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Οι γιατροί του κόσμου δίνουν τον αγώνα στον δρόμο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πραγματική εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε νεκρό μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Είχαμε νεκρό μέσα στο κέντρο της πόλης. Φανταστείτε λοιπόν όσο πάμε προς τα έξω τι γίνεται. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι Έλληνες που παρέχουν όσο μπορούν περισσότερο τη δική τους βοήθεια. Και βέβαια δεν εμφανίστηκε πριν ορισμένων περιφερειών έτοιμη αυτοδιοίκηση. Δεν έπραξε παραδείγματος χάρη αυτό που έπραξε η κεντρική Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Και αναζητούνται δικαιολογίες. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην τελική ευθεία εισήλθε η σημαντικότερη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ το 2004. Παρά τις παροτρύνσεις και την αισιοδοξία που προβάλλουν οι διεθνείς πρωταγωνιστές, το σκηνικό παραμένει θολό, με τον καχύποπτο στο εσωτερικό και απρόβλεπτο στο εξωτερικό Ταχύ Περντογκάν, αλλά και την ετεροβαρή σχέση Αθηνών-Άγκυρας να περιπλέκει παρά να υποβοηθεί τη διαδικασία. Αθήνα και Λευκωσία εκπέμπουν θετικές προθέσεις και πνεύμα ειλικρινούς αναζήτησης λύσης στο Κυπριακό.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, στην πολυμερή διάσκεψη της Γενέβης στις 12 Ιανουαρίου δεν θα υπάρξει συμφωνία. Ως ρεαλιστικός στόχος τίθεται η καταγραφή επαρκούς προόδου και περαιτέρω συγκλήσεων, ώστε η συνάντηση να μην σηματοδοτήσει την κατάρρευση της προσπάθειας, αλλά την αφετηρία μιας ανοιχτής διαδικασίας. Αυτή θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, με τη διεθνή κοινότητα να πιέζει για ταχεία ολοκλήρωση και διενέργεια δημοψηφισμάτων από τις δύο κοινότητες στην Κύπρο το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναμένεται να έχουν και πάλι συνάντηση. Οι δύο ηγέτες θα επανέλθουν εκ νέου για ανταλλαγή απόψεων στο θέμα της ασφάλειας και εγγυήσεων και στη συνέχεια θα μιλήσουν για θέματα διακυβέρνησης. Τους πολιτικούς αρχηγούς που συνοδεύουν τον κύριο Αναστασιάδη στη Γενέβη αναμένεται να ενημερώσει ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης. Στις συναντήσεις μετέχουν οι διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων και εμπειρογνώμονες. Για τις 12 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί η Διεθνής Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τις Εγγυήσεις υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτιέρες. Κυβερνητική πηγή στη Λευκοσία ανέφερε πως επί του παρόντος στη διάσκεψη θα μετέχουν οι εγγυήτριες δυνάμεις, η Κυπριακή Δημοκρατία, οι κοινότητες και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ρόλο του παρατηρητή όμως θα έχει Ευρώπη στη διάσκεψη της Γενέβης για το Κυπριακό, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Χινάς, επαναλαμβάνοντας ότι της αποστολής θα ηγηθεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Ωστόσο, ο κ. Χινάς δεν ήταν ακόμη σε θέση να ανακοινώσει την πλήρη σύνθεση της αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Ιανουαρίου στη Γενέβη. Στο μεταξύ, δημοσκόπηση που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή της Κύπρου δείχνει ότι οι Ελληνοκύπροι είναι απεσιόδοξοι ως προς το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Μόνο το 12% των ερωτηθέντων δηλώνουν αισιόδοξοι. Διαδοχικά τετ-α-τετ με τους πολιτικούς αρχηγούς είχε ο Αλέξης Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Όλοι συμφώνησαν σε μια εθνική γραμμή με στόχο δίκαιη και βιώσιμη λύση βασισμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Εξέφρασαν ωστόσο τις επιφυλάξεις τους για την πορεία των διαβουλεύσεων. Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο κύριος Καμένος, ο οποίος είναι ο τελευταίος πολιτικός αρχηγός που συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Πάμε να τον ακούσουμε. Πρόεδρο της Κύπρου και με τις κυπριακές πολιτικές δυνάμεις, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε σε αυτά τα δύο θέματα που αποτελούν πλέον εθνική γραμμή. Ποια είναι η εκτίμηση ο κ. Ερντογάν θα πάει στη Γενέβη, ο κ. Τσίπρας θα πάει στη Γενέβη. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Γενέβη από τη στιγμή που θα υπάρχει η δυνατότητα μιας λύσης. Δεν θα πάμε στη Γενέβη προκειμένου να αναμένουμε τις αποφάσεις της Τουρκίας. Θα πρέπει να έχουν επιληθεί όλα τα άλλα θέματα και να παραμείνουν τα θέματα στα οποία εμπλέκεται η Ελλάδα. Δηλαδή το θέμα των εγγυήσεων και με δεδομένη την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής. Μέχρι τώρα δεν διαφαίνεται από τη μεριά της Τουρκίας να υπάρχει τέτοια βούληση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο που καταγράφονται οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών μετά τη συνάντησή τους και την ενημέρωση που έλαβαν από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ημέρα ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και πρώτος πέρασε το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το διάλογο που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα μπροστά στις κάμερες χαρακτήρισε καλοδεχούμενη την ενημέρωση, έστω και αν γίνεται την τελευταία στιγμή. Είμαστε στην τελική φάση, αλλά ελπίζω ότι δεν θα είναι και το τέλος της διαπραγμάτευσης, αν δεν πάνε καλά. Η τελευταία μια σημαντική πρόοδος, αλλά οι μεγάλες δυσκολίες είναι ακόμα μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο κοινά αποδεκτό. Χρειάζεται μια λύση που θα αντέξει το χρόνο. Λύση λειτουργική και βιώσιμη. Σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Λύση σταθερότητας και ειρήνης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να απολαμβάνουν τους καρπούς της ευρωπαϊκής συμμετοχής χωρίς κατοχικά στρατεύματα και παροχημένες λογικές εγγύσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων. Σειρά έπειτα είχε η Φόφη Γεννηματά που ζήτησε λύση σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο που να διασφαλίζει μια βιώσιμη προοπτική. Υπάρχει εθνική γραμμή. Διεκδικούμε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, σύμφωνη με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, αποδεκτή από τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς αναχρονιστικές εγγύησεις τρίτων χωρών και με αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας που ακολούθησε εξέφρασε φόβο για διχοτομική λύση, κάτι που ο Πρωθυπουργός απέρριψε σαν ενδεχόμενο. Πάμε για διχοτομική λύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε για διχοτομική λύση. Που δεν είναι λύση φυσικά. Πρέπει να τα αποφύγουμε αυτό. Πρέπει όχι να... μόνο να τα αποφύγουμε, δεν έπρεπε καν να φτάσουμε ως εδώ. Λύση σημαίνει ένα κράτος και όχι δύο κράτη. Κράτος ενιαίο, βιώσιμο, με μία κυριαρχία. Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας πρότεινε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Πρέπει να έχουμε μια
υπεύθυνη εθνική στάση μαζί με τους Κυπρίους στην υπόθεση. Ο γύρος ενημέρωση του Πρωθυπουργού στους πολιτικούς αρχηγούς συνεχίστηκε με τον Βασίλη Λεβέντη και θα κλείσει με τον Πάνο Καμενό. Σημαντική στιγμή λοιπόν για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά με χαμηλό το δείκτη των προσδοκιών. Και πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια των συναδέλφων τι ακριβώς γίνεται και τι πρέπει να περιμένουμε. Λευτέρη, για να ξεκινήσουμε. Οι συνθήκες δεν ευνοούν αυτή τη στιγμή μια λύση. Με το τι καταλαβαίνουμε και από τις δηλώσεις όλων των πολιτικών βέβαια, αρχηγών. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της χώρας μας, ταυτοχρόνως ποια είναι η στάση που κρατάει η Τουρκία, νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο κίνδυνο. Και αυτό θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να τον αποτρέψουν. Διότι η Τουρκία εμέσως και αμέσως νομιμοποιεί όσα έπραξε το 1974 με τον τρόπο που πάει να δοθεί αυτή η λύση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει εγκράτεια στις αποφάσεις και προπαντός να σταματήσουν φρένο μέχρι εκεί που βρίσκονται. Μην προχωρήσουν παραπέρα, διότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε τεράστιους κινδύνους, τους οποίους αν θέλετε μετά μπορούμε να τους αναφέρουμε έναν-έναν. Δηλαδή, μα είναι και η κατάσταση του Ερντογάν του ίδιου και η κατάσταση στην Τουρκία αυτή την ώρα που νομίζω ότι περιπλέκει ένα ήδη πολύ σοβαρό και μπλεγμένο ζήτημα. Βεβαίως και γι' αυτό το λόγο δεν δέχεται να φύγει τελείως το στρατός από την Κύπρο. Είναι απλό. Αν λοιπόν 2-3 πράγματα δεν γίνουν, είναι καλή ευκαιρία να δοθεί μια παράταση για να πάμε παραπέρα. Η οποιαδήποτε βεβαιασμένη απόφαση να κλείσει το θέμα θα δημιουργήσει δεδομένα που μάλλον θα προκαλέσουν πολύ αρνητικές προϋποθέσεις για το μέλλον. Το γεγονός τώρα, Γιώργο Ευγενίδη, ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, ακόμα και αν υπάρξει εμπλοκή, ακόμα και αν φτάσουν σε αδιέξοδο στη Γενέβη, θα παραμείνει ανοιχτή ως ο διάλογος σε χαμηλότερο επίπεδο, σε επίπεδο αντιπροσωπιών. Αφήνει παραθυράκι αισιοδοξίας ότι ενδεχομένως να δουλέψουν κάποια πράγματα και ίσως μέχρι την άνοιξη να έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση, μια άλλη κατάληξη. Ή όλο αυτό γίνεται πάλι για το Θεαθήνα. Κοίταξε, θα σου το πω με βάση κουβέντες που έκανα με ανθρώπους που σήμερα βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και πήρα αρκετά τηλέφωνα. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι στη Γενέβη είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει είτε μια πολύ θετική κατάληξη είτε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Πάμε για μια μέση λύση και ούτως ή άλλως η διαδικασία έτσι όπως την περιέγραψες είναι μια διαδικασία ανοιχτού τέλους, open-ended κατά την διπλωματική γλώσσα. Επομένως πράγματι σε περίπτωση που υπάρξει μια μικρή πρόοδος ενδεχομένως στο εδαφικό κατά πάσα πιθανότητα, γιατί θεωρείται αρκετά δύσκολο στα ζητήματα ασφάλειας και εγγυήσεων να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος αυτή τη στιγμή, εκτός αν αλλάξουν άρδυντα δεδομένα, να μείνει ανοιχτή η διαδικασία και πράγματι να επανακάμψουμε σε χαμηλότερο μεν επίπεδο, ενδεχομένως σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και σε ύστερο σημείο να επανέλθουν ενδεχομένως και σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο. Εγώ αντιλαμβάνομαι από τις επικοινωνίες που είχα ότι τα περιθώρια ελιγμών που έχει ο κύριος Ερντογάν είναι πάρα πολύ στενά και νομίζω το κατάλαβε και ο κύριος Τσίπρας στο μαραθώνιο τηλεφώνημα το οποίο έκαναν πριν από περίπου 2 ώρες, το οποίο διήρκεσε γύρω στη 1 ώρα και 10 λεπτά. Με αποκλειστικό αντικείμενο, με βάση τις πληροφορίες στο Κυπριακό. Με αποκλειστικό αντικείμενο το Κυπριακό. Και από όπου καταλαβαίνω ότι δεν υπήρξε κάποια απεμπλοκή με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στα ζητήματα της ασφάλειας και των εγγύησεων. Διότι το εδαφικό είναι ένα ζήτημα στο οποίο επισήμως η Ελλάδα δεν εμπλέκεται και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό, αυτό είναι ζήτημα που διαπραγματεύονται απευθείας ο κύριος Αναστασιάδης με τον κύριο Ακίντζη. Και έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ κρίσιμο το ότι ο κύριος Ερντογάν έχει μικρό περιθώριο κινήσεων αυτή τη στιγμή. Πράγμα όμως το οποίο συνδέεται και με το ότι θέλει να περάσει τη συνταγματική μεταρρύθμιση για την αλλαγή του πολιτιακού μοντέλου από την τουρκική εθνοσυνέλευση και χρειάζεται για αυτό τις ψήφους των εθνικιστών του κόμματος του Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Επομένως υποστηρίζουν κάποιες έμπειρες διπλωματικές πηγές ότι ενδεχομένως παρά το ότι έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος, ίσως είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή η διαδικασία να μείνει ανοιχτή, να μην τελεσφορήσει είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Και σε μια πιο ευνοϊκή συγκυρία όπου ενδεχομένως να έχει λήξει το ζήτημα της συνταγματικής μεταρρύθμισης στην Τουρκία και ο κύριος Ερντογάν είναι πιο απελευθερωμένος και ενδεχομένως να μην γίνονται και τόσες τρομοκρατικές επιθέσεις στο τουρκικό έδαφος που δημιουργούν αβεβαιότητα, να έχει μεγαλύτερο περιθώριο διαπραγμάτευσης, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά η τουρκική θέση είναι αρκετά άκαμπτη, τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα της ασφάλειας και των εγγύησεων. Μάλιστα. Και να επισημάνουμε δύο ακόμα θέματα. Βεβαίως. Πρώτον, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε ακόμα
σταθερή την Προεδρία για να μπορούμε να ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Ένας αναστατικός παράγοντας. Και ο δεύτερος είναι ότι και να κερδίσουν οι Τούρκοι είναι για αυτούς θετικό. Αυτή τη στιγμή συνομιλούν με ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συνομιλούν με ένα κράτος το οποίο είναι δομημένο και καλυμμένο. Άρα πάνω σε αυτό θα πρέπει να γίνουν μάλλον όποιες κινήσεις. Σωστή είναι αυτή η παρατήρηση. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα θα δείξουν την κατεύθυνση. Ναι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί έγινε γνωστό νωρίτερα το απόγευμα ότι απεβίωσε ο Ρώσος πρόξενος στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Λαγάνη να μας δώσει τις πληροφορίες. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα από τη χιονισμένη Γαλιθέα. Χιλιοφόρος που σε βρώμη είναι ήδη στρωμένο. Το ίδιο χιονισμένο είναι και το Μαρούσι. Φαντάσου, μιλάμε και για νότια Προαστία. Είναι από ό,τι καταλαβαίνεις το τύχιο όνειρο ακόμα για αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στο Ρώσο πρόξενο, στις 6 παρα 20 το απόγευμα, ένας υπάλληλος του προξενείου, αφού ο Ρώσος πρόξενος, ο Μαλαρίν Αντρέι, 55 χρόνων, δεν εμφανίστηκε το πρωί στην υπηρεσία του και όσες προσπαθήσεις και να γίνει να πηγαίνουν μαζί του ήταν άκαρπες, πήγε στην πολυκατοικία συνοδό Ηρώδου Αττικού 7, όπου ανήκει στην ρωσική πρεσβεία, στον τρίτο όροφο, σε ένα διαμέρισμα μέσα, φέρθηκε σε προνομάτιο νεκρός σε ίδια θέση. Ο Ρώσος πρόξενος αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Την υπόθεση, επειδή πρόκειται για επίσημο διπλωμάτη, έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας. Παρ' όλα αυτά, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι θα οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Περισσότερα θα φανούν αύριο από την νεκροψία που θα γίνει στη σωρό του πρέσβη. Να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη Λαγάνη, για την ενημέρωση. Τώρα, μπαράζ επαφών. Ξεκινά ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Εντός της εβδομάδας θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες προκειμένου να ξεκολλήσει η διαπραγμάτευση και να προωθηθεί μια συμβιβαστική λύση εν ώψη και το Euro Working Group της 12ης Ιανουαρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει συναντήσεις με τον Γερουντά Άισεμπλουμ και τον Πιέρ Μοσκοβισί. Το Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγει πλέον να μιλά για ημερομηνίες, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να μην είναι η συνεδρίαση του Euro Group στις 26 του μήνα, εκείνη που θα επισφραγίσει την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Στο Euro Working Group της Πέμπτης στρέφει το βλέμμα της η Αθήνα, ελπίζοντας σε αποσαφήνιση των προθέσεων των δανειστών αναφορικά με την επανέναξη της διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος. Όμως ο πύχης των προσδοκιών για συμφωνία εντός του μηνός έχει χαμηλώσει. Την κυβέρνηση αναμένεται να εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης. Το θέμα της υλοποίησης των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους που αποφασίστηκε τον προηγούμενο μήνα αναμένεται επίσης να συζητηθεί. Άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες, όπως ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήθης Τσακαλώτος, αναμένεται να έχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους τους και άλλους για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Ενώ αναμένεται συνάντηση του κ. Τσακαλώτου με τον Γάλλο ομολογό του Μισελ Σαπέν. Πάντως, οι προσδοκίες για άφιξη των εκπροσώπων των θεσμών στην Ελλάδα το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων υποχώρησαν μετά την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα. Η Βανέσα Μοκ δήλωσε ότι δεν είχε λεπτομέρειες για την ημερομηνία επιστροφής των θεσμών και παρέπεμψε στο Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση επιθυμούσε αξιολόγηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου, αλλά αυτό έχει καταστεί δύσκολο. Σημειώνεται ότι το επόμενο τακτικό Eurogroup θα συνέλθει στις 20 Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή ή μη του Διεθνούς Νομισματικού στο ελληνικό πρόγραμμα παραμένει ένα ερώτημα, ενώ οι διαφορές μεταξύ Αθηνών και θεσμών σε επιμέρους τεχνικά θέματα όπως τα εργασιακά και το δημοσιονομικό κενό του 2018 παραμένουν. Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο ζητά γενναία μέτρα για να καταστεί το ελληνικό χρέος διαχειρίσιμο. Όμως το Βερολίνο διαφωνεί και έχει οχυρωθεί πίσω από την απόφαση του Eurogroup του Μαΐου, που μιλά για μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης αν χρειαστεί μετά το τέλος του ελληνικού προγράμματος στα μέσα του 2018. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμφανίζεται να ζητά την ομοθέτηση νέων επίπονων δημοσιονομικών μέτρων από τώρα για την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ από το 2019 και μετά. Η κυβέρνηση δεν το αποδέχεται, αλλά συζητά την επέκταση του δημοσιονομικού κόφτη μετά το 2018, σύμφωνα με τον κύριο Τσακαλώτο. Πάντως, για να δω τους συναδέλφους, για να δούμε τι γίνεται με την αξιολόγηση. Το ζήτημα Λευτέρης και Αδά φαίνεται ότι περιπλέκεται υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιες θετικές ενδείξεις ή βλέπουμε ότι έχει πέσει αρκετά χαμηλά στην ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι για το οποίο η κυβέρνηση διαβεβαίωνε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να έχει ολοκληρωθεί. Είναι απλά τα πράγματα. Αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο θα λέγαμε «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την παραμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου». Αυτός είναι ο τίτλος.
θα πληρώσουμε τις αποτυχίες και τις πράξεις του Δεκεμβρίου πάρα πολύ ακριβά. Άρα στις καλένδες παραπέμπεται το θέμα, κακά τα ψέματα, είναι ξεκάθαρο πλέον και βλέπουμε μπροστά μας τι έχουμε. Πάντως το μήνυμα από κάθε κατεύθυνση είναι αυτό. Γιώργο. Εγώ δεν βλέπω σε καμία περίπτωση να κλείνουμε στο τέλος Ιανουαρίου όπως ήθελε η κυβέρνηση. Τώρα το νέο ορόσημο που ψιθυρίζεται είναι 20 Φεβρουαρίου. Μήπως και προλάβουμε, γιατί περιμένουμε και τις εκθέσεις του ΔΝΤ, τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για το ελληνικό χρέος. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Χιαδάς, ότι το δούνου του πρέπει να μείνει στο πρόγραμμα, είναι πράγματι ένα βασικό προαπαιτούμενο. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ασυμβατότητες στις θέσεις Βερολίνου και δούνου του. Επομένως, βιώνουμε πάλι την ανάγκη τετραγωνισμού του κύκλου και περιμένουμε ποια από όλες τις πλευρές θα κάνει την κίνηση για την άρση του αδιέξοδου. Όσο το αδιέξοδο παραμένει, τόσο εμείς είμαστε στη γωνία και όσο περνάει ο χρόνος και πάμε να μπλέξουμε στον εκλογικό κύκλο Ολλανδίας και Γαλλίας το Μάρτιο και τον Απρίλιο, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η θέση μας, γιατί τα διαθέσιμα θα στερεύουν. Και τότε θα είμαστε με μια χρηματοδοτική θηλιά στο λαιμό. Έτσι ακριβώς. Και πάλι στις αρχές του καλοκαιριού. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε και σχολιάσαμε την επικαιρότητα. Στη μητέρα της Πόλας Ρούπα ανέθεσε η εισαγγελέας ανηλίκων την επιμέλεια του εξάχρονου γιού της. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων έχει μπει το οπλοστάσιο που ανακάλυψαν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής στο διαμέρισμα που διέμενε η Πόλα Ρούπα στην Ηλιούπολη, ενώ στο διαμέρισμα της 25χρονης στον Μπραχάμι βρέθηκαν δύο καλάσνικοφ κρυμμένα στα ντουλάπια της κουζίνας και 100.000 ευρώ. Το Διευθυντήριο του Σύγχρονου Αντάρτικου Πόλεως εκτιμά αντιτρομοκρατική πως είχε στηθεί από την Πόλα Ρούπα στο διαμέρισμα της Οδού Ζαΐμι στην Ηλιούπολη και από εκεί σχεδιαζόταν ένα μεγάλο ποσοστό από τις επιθέσεις των τελευταίων 15 με 20 μηνών. Ο μεγαλύτερος όγκος από τα περίπου 800 πιστήρια που βρέθηκαν στα σπίτια της Ηλιούπολης και του Αγίου Δημητρίου δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί για να δει η αστυνομία τι μπορεί να ετοίμαζε. Και τονίζει μάλιστα πηγή της αστυνομίας ότι πιθανότατα να βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο μιας επίθεσης. Η Γιάφκα με τον οπλισμό της οργάνωσης δεν έχει βρεθεί, αν και έχουν περάσει περισσότερες από 30 ώρες από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν οι 9 ταυτότητες που χρησιμοποιούσε η Ρούπα και η 25χρονη φοιτήτρια, όπως και η συνεργή της. Την ίδια ώρα, οι αναλυτές της ελληνικής αστυνομίας είναι πεπισμένοι ότι υπάρχουν 4 με 5 καθαρά μέλη που απαρτίζουν το νέο αίμα του επαναστατικού αγώνα, τα οποία πλέον έχουν την επιχειρησιακή ικανότητα να συνεχίσουν τη δράση της οργάνωσης. Κομβικό ρόλο για τη νέα γενιά του επαναστατικού αγώνα και τη συνεργασία των άλλων οργανώσεων διαδραμάτιζε η νεαρή φιλόλογος. Η αντιτρομοκρατική πιστεύει πως θα το λογήθηκε μέσα από τις καταλήψεις και τις συλλογικότητες, αρχικά στο χώρο που κινείται η συνωμοσία πυρηνών της φωτιάς. Και στη συνέχεια, μέσω των ατόμων που απεικονιζόταν στις δύο ταυτότητες, βρέθηκε στο πλευρό της Πόλας Ρούπα. Θεωρείται από τα πλέον έμπιστα άτομα της 48χρονης συντρόφου του Νίκου Μαζιώτη, αφού είχε στο σπίτι της ένα μεγάλο μέρος από το λεγόμενο επαναστατικό ταμείο, μπαινόβγαινε στο διευθυντήριο της Οδού Ζαΐμι και πρόσεχε ακόμα και το εξάχρονο παιδί της Ρούπα. Και τη μέθοδο και το σχεδιασμό, το πολύ καλό που έγινε, αλλά και πόσο έγινε σεβαστός ο νόμος, όλες οι πτυχές του νόμου στην εκτέλεση αυτής της επιχείρησης. Δύσκολης επιχείρησης, γιατί ξέρετε όταν γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις από πλευράς της αστυνομίας υπάρχουν και κίνδυνοι, μπορεί να γίνουν και πολύ μεγάλα λάθη. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα από αυτά και έγινε με επιτυχία αυτή η μεγάλη επιχείρηση που ξεδόντιασε και τις τελευταίες, θα έλεγα, ή τις ουρές της τρομοκρατίας που έχουν μείνει στη χώρα μας. Επίσης, ολοκληρώθηκε από την ασφάλεια Αττικής η δικογραφία για την εγκληματική δράση του 37χρονου ποινικού δραπέτη των φυλακών, ο οποίος απασχόλησε τις διοκτικές αρχές για σχέση του με την Πόλα Ρούπα. Ενώ στο παρελθόν είχε εμπλακεί στην υπόθεση απαγωγής του βιομήχανου Γιώργου Μιλωνά από την ομάδα του Βασίλη Παλαιοκώστα. Σε ό,τι αφορά το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στη σχέση του 37χρονου με τη Ρούπα, επισήμως από την αστυνομία, επισημαίνεται ότι από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν τεκμηριώνεται, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Εν τω μεταξύ, στη μητέρα της Πόλας Ρούπα ανέθεσε η εισαγγελία ανηλίκων την επιμέλεια του εξάχρονου γιού της κατηγορουμένης για συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις και του Νίκου Μαζιώτη. Να υπενθυμίσουμε ότι η πλευρά της Πόλας Ρούπα είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην εισαγγελία για το αδίκημα της αρπαγής ανηλίκου. Την καταδίκη του Αρτέμι Σόρα σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών με τριετή αναστολή από το τριμελές εφετείο Πατρών για τα δικήματα της απόπειρας εκβίασης, της συκοφαντικής δυσφήμισης και της ψευδούς καταμήνησης επικύρωσε ο Άριος Πάγος. Για τα ίδια δικήματα, το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε και ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή στη σύζυγό του. Ο Βαγγέλης Σαρής θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Βαγγέλη.
Λίνα, καλησπέρα. Όλα ξεκίνησαν από την πώληση ενός αυτοκινήτου. Ενός αυτοκινήτου το οποίο ανήκε στον κουμπάρο και δικηγόρο και πρώην φίλο του ζεύγους Σόρα. Το ανέθεσαν λοιπόν, ανέθεσαν την πώληση σε εταιρεία συμφερόντων του Αρτέμι Σόρα. Πέρασε η πώληση μέσω εταιρεία συμφερόντων του Αρτέμι Σόρα. Έγινε η πώληση. Η αξία του αυτοκινήτου όπως πωλήθηκε ήταν 45.000 ευρώ. Όμως τα χρήματα αυτά δεν τα έλαβε ποτέ από την οικογένεια Σόρα ο δικηγόρος του και πρώην φίλος και κουμπάρος του. Τι έγινε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος άρχισε να ζητά τα λεφτά του, φαίνεται ότι από την πλευρά της οικογένειας υπήρξαν εκβιασμοί, ότι αν συνεχίσει να ζητά τα χρήματα αυτά, τότε θα τον συκοφαντήσουν, λέγοντας ότι εκείνος μέσα από την διαχείριση των υποθέσεων της οικογένειας Σόρα έχει καταχραστεί χρήματα, ότι θα διαβάλουν το όνομα του στην κοινωνία των πατρών και στο δικηγορικό σύλλογο με καταγγελία, κάτι που ο Άριος Πώς τελικώς έκρινε ότι μάλιστα επιχείρησαν να κάνουν και γι' αυτό κατηγορήθηκαν. Πάντως, και οι δύο. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτό είναι μια υπόθεση που τελεσιδική, όμως αυτή τη στιγμή έρχονται σωριδών καταγγελίες για παρόμοιες ή ανάλογες δράσεις ή απόπειρες του κυρίου Σόρα και νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστούν και αυτές για να φανεί που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη Σαρή. Τώρα, εκτός συνόρων, σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί ένα νέο προπαγανδιστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος. Σε αυτό εμφανίζεται ένας μαχητής του ISIS να δίνει ένα περίστροφο σε ένα μικρό αγοράκι ηλικίας περίπου 5 ετών προκειμένου να εκτελέσει έναν εχμάλωτο στη Συρία. Το παιδί σηκώνει το όπλο και σημαδεύει τον άτυχο άνδρα, ο οποίος είναι καθισμένος στο έδαφος, ανήμπορος να αντιδράσει. Στη συνέχεια κλείνει τα μάτια και πυροβολεί από μικρή απόσταση, σκοτώνοντας τον εχμάλωτο των τζιχαντιστών. Χάος και κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Λονδίνο, που δεν έχει προηγούμενο λόγω της απεργίας των εργαζομένων στο μετρό, οι οποίοι καταγγέλουν την κατάργηση εκδοτηρίων εισιτηρίων στους σταθμούς που αντικαταστάθηκαν από αυτόματα εκδοτήρια και έχουν άμεση επίπτωση στη μείωση του προσωπικού. Σύμφωνα με τις δύο συνδικαλιστικές ενώσεις που κήρυξαν την απεργία, 900 θέσεις εργασίας που είναι κρίσιμες για την ασφάλεια στους σταθμούς καταργήθηκαν και οι προτάσεις σχετικά με νέες προσλήψεις δεν είναι ικανοποιητικές. Το επιβατικό κοινό είχε ενημερωθεί από την Παρασκευή για την απεργία, αλλά η ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκαν οι 4,8 εκατομμύρια επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό του Λονδίνου ήταν άνευ προηγουμένου, όπως δήλωσε και ο δήμαρχος της πόλεως, Αντικάν. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.